Οι εργαζόμενοι του τομέα διακίνησης σκληρών σχηματισμών του κλάδου ορυχείου νοτίου πεδίου της ΔΕΗ δείχνουν το φιλανθρωπικό τους πρόσωπο. Αφού συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης, τα παρέδωσαν μέσω εκπροσώπων τους στο σεισμόπληκτο Δαμάση του Δήμου Τυρνάβου. Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή μεγάλος αριθμός σπιτιών κρίθηκαν μη κατοικήσιμα μετά τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό που έγινε εκεί. Στη κακή κατάσταση. Ζέστα έχουμε μέσα, έχουμε θερμοκοντήσια, αλλά να ευχαριστούμε που είμαστε κι αυτό και καθίσαμε μέσα. Είμαστε μη χειρότερα. Χάσαμε τα σπιτάκια μας και πότε θα πάμε δεν ξέρουμε. Την Κοζάνη που βοήθησαν και από παντού όμως βοηθάνε, γιατί πάθανε μεγάλη καταστροφή στο χωριό. Το περισσότερο χωριό καταστράφηκε. Δεν ξέραμε πού να μείνουμε. Είμαστε άτομα πολλά και δεν μπορούμε να καθίσουμε. Πού να καθίσουμε. Είμαστε όλοι σιδηράτε. Άλλοι στην Αθήνα, γιαγιές. Άλλοι εδώ, άλλοι εκεί. Καταστροφή μεγάλη, παλικάρι. Καταστροφή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για αυτή την κίνηση που ξεκινήσαμε δύο άνθρωποι. Συνεισφέραμε όλη η ομάδα, το νότιο πεδίο τα σκληρά, το τομέα των σκληρών. Για αυτή τη μικρή προσφορά που κάναμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά τεράστια ανάγκη. Με πάρα πολύ τα παιδιά του ορυχείου Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δέσποτα. Λοιπόν, είμαστε πολύ δύσκολα εδώ. Κάθε βοήθεια δεχτεί, παιδιά. Το περάσατε, το ξέρετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας, είμαι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση, την ψυχολογική υποστήριξη και την άμεση βοήθειά τους. Όπως επίσης σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους εργαζομένους από τα ορυχεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδος. Ζητούμε σαν πρόεδρος του χωριού και, ως συμπολίτε, και όλοι οι συμπολίτες του Δαμασίου, όπως ευαισθητοποιήθηκε όλος ο κόσμος για τη βοήθειά του, να ευαισθητοποιηθεί και η πολιτεία, έτσι ώστε άμεσα ο κόσμος να επανέλθει στην καθημερινότητά του και να ξαναγυρίσει στα σπίτια του. Είμαστε στο Δαμάση, φέραμε βοήθεια, μάλλον στείλανε βοήθεια οι εργαζόμενοι από τα ορυχεία, από τα σκληρά του νοτίου πεδίου. Η κατάσταση εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι υπερήλικες έχουν μεγάλα προβλήματα, χρειάζονται στήριξη και νομίζω ότι η κίνηση στέλνοντας τη βοήθεια και εμείς από πάνω, όπως παλιότερα και εμείς τα ίδια περάσαμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.